πάψη σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Με έντονη συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά στέκομαι σήμερα εδώ, στον τόπο που οι πρόγονοί μας έθεσαν τις βάσεις της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και μίλησαν για την ανάγκη πάταξης της βίας, του δεσποτισμού, της τυραννίας, για την αξία των ανθρωπιστικών ιδεών και των φυσικών δικαίων, της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής. Στις 20 Δεκεμβρίου 1821, όταν άργησαν οι εργασίες της πρώτης Εθνοσυνέλευσης και ολοκληρώθηκαν στις 16 Ιανουαρίου του 1822, στο διάστημα αυτό εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν δύο καταστατικά κείμενα. Μετά από... Είναι βέβαιο ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ τουλάχιστον γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα της περίοδου εκείνης, της πρώτης Εθνοσυνέλευσης. Τα έχουν ακούσει και τα έχουν νιώσει καλά μέσα στο πετσί τους. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης. Μια μέρα μνήμης, μιας ιστορικής στιγμής για το νεότερο ελληνικό έθνος. Μια στιγμή που επικράτησε η εθνική συνεννόηση και η εθνική συνένεση. Μια στιγμή που όλοι οι Έλληνες άφησαν έξω από αυτή την πλατεία τη διχόνοια τους και προτίμησαν να συζητήσουν για το μέλλον του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και βεβαίως για την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του έθνους μας. Κυρίες και κύριοι, η επίδαυρος θα πρέπει, το είπε πριν και ο Γενικός Γραμματέας Βουλής, να συνεχίσει πάνω στη μνήμη αυτής της Εθνικής Συνέλευσης να χτίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο όλοι μας θα μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά της. Μεγάλη χαρά για μένα να επισκέφτομαι εκ μέρους της Βουλής την έκθεση, το μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε εδώ. Θα το έλεγα έκθεση πιο πολύ παρά μουσείο, για την πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, με τη συνδρομή της Βουλής και του Ιδρύματος.
πέρυσι το εγκαινιάσαμε, φέτος το βλέπουμε σε λειτουργία. Και ελπίζουμε τα σχολεία, η εκπαιδευτική κοινότητα να το αγκαλιάσει, να έρχεται, να μαθαίνει και να διδάσκεται.